ξεπέρασαν τις 3.000 οι θέσεις εργασίας που έχουν αναρτηθεί στην καινοτόμο πλατφόρμα Hot Jobs στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, δηλαδή της ΔΥΠΑ. Αυτά αναφέρουν ανακοινώσεις και δημοσιεύματα από την ΔΥΠΑ. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η πλατφόρμα dipa.gov.gr Hot Job τέθηκε σε λειτουργία τον περασμένο Νοέμβριο με στόχο να κάνει ακόμα πιο εύκολη και άμεση τη διασύνδεση των πολιτών που ψάχνουν δουλειά με τις επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό και έχουν ήδη υποβληθεί πάνω από 3.500 βιογραφικά υποψηφίων. Ποιες είναι οι ανάγκες φέτος για τον τουρισμό, έτσι ώστε να καλυφθούν τα κενά, εάν θυμάμαι καλά, είναι, κύριε Χοντζουγλού, κοντά 80.000 ή κάνω λάθος? Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές και στο όμορφο νησί σας. Ναι, έτσι είναι. Έχουμε περίπου τις 80.000 αυτή τη στιγμή και η πλατφόρμα, η Job Match, στην οποία αναφέρεστε, πολύ φοβάμαι ότι θα έχει και αυτή την τύχη που είχαν οι μέρες καριέρας. Και γιατί το λέω αυτό? 80.000 οι ανάγκες και παραπάνω σε ό,τι έχει να κάνει, αυτό είπατε πριν από λίγο. Μάλιστα. Και σε εστίαση και σε τουρισμό. Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι η πλατφόρμα, η Job Match, πολύ φοβάμαι ότι θα έχει τις τύχες που είχαν και οι μέρες καριέρας. Τι εννοώ? Κανείς δεν μας δίνει στοιχεία πόσες προσλήψεις έχουν γίνει από αυτή την πλατφόρμα. Ακούμε για ματσαρίσματα, ακούμε ότι μπήκανε μέσα 12.000 επιχειρήσεις με 3.000 εργαζόμενους. Για προσλήψεις δεν μιλάει κανείς. Δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα και προσέξτε πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η πλατφόρμα. Στον κλάδο και της εστίασης και του τουρισμού υπάρχουν κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι οποίες είναι και ενεργοί και έχουν κηρυχθεί από το Υπουργείο Εργασίας ως γενικώς υποχρεωτικές. Με αυτή τη διαδικασία της πλατφόρμας, ουσιαστικά τι κάνει ο εργοδότης με τον εργαζόμενο? Διαπραγματεύονται όρους ατομικής σύμβασης που εναπόκειται αποκλειστικά στο ωράριο και στο μισθό. Πάνε περίπατο δηλαδή οι θεσμικοί όροι της σύμβασης, τα επιδόματα, οι προσαυξήσεις, η εργασία κατά την Κυριακή ή τις νυχτερινές ώρες. Πολύ φοβάμαι ότι ο πληγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται. Θα μπορούσε στην προηγουμένη περίοδο να πιαστεί και από τα μυαλά του αν υπήρχαν. Γλώσσα λανθάνουσα καμιά φορά, το ξέρετε. Ακριβώς. Αλήθεια λέει. Αλλά ξέρετε τι μου κάνει ωστόσο απορία? Ναι, μεν στοιχεία δεν δίνουν. Λέτε ότι το Υπουργείο λέει είναι υποχρεωτική συλλογική σύμβαση εργασίας, αλλά το Υπουργείο καλύπτει τι ΔΥΠΑ σε αυτή την πλατφόρμα. Νομίζω μαζί κάνανε ανακοινώσεις. Μαζί διαφημίζανε την Job Match ή Hot Match ή Hot Jobs, όπως τη λένε τώρα. Ναι, κοιτάξτε, πραγματικά με τη συγκεκριμένη ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να βγάλω άκρη, δεν μπορώ να συνεννοηθώ. Ξέρετε ότι η Ομοσπονδία μας είναι πάντα υπέρ του διαλόγου, πάντα εξαντλούμε κάθε περιθώριο διαλόγου πριν κάνουμε οποιαδήποτε άλλη κίνηση. Έχουμε προτάσεις, έχουμε ιδέες για το πώς μπορεί να βγει το καλοκαίρι χωρίς να έχουμε περαιτέρω προβλήματα. Δυστυχώς η κυρία Μιχαηλίδου μας έχει διαμηνήσει ότι δεν επιθυμεί να μας δει. Όχι ότι έχει βεβαρημένο πρόγραμμα ή οτιδήποτε άλλο. Μας λέει ότι δεν επιθυμεί να μας δει. Την ίδια ώρα που τη βλέπαμε στους εκλογικούς δέντες, γιατί έχετε να χωρίσετε τα ζώδια μαζί. Με συγχωρείς, κύριε Χοντζογλου. Με συγχωρείτε, κύριε Χοντζογλου. Γιατί έχετε μεταξύ σας να χωρίσετε χωράφια, να χωρίσετε φαΐ και η κυρία Μιχαηλίδου δεν θέλει να σας δει? Υπουργός είναι και είναι υποχρεωμένη να βλέπει τους πάντες όλους. Τους το είπε και ο Μητσοτάκης χθες. Το 40% ξεχάστε το. Πηγαίνετε λίγο παρακάτω, δεν είναι κακό? Κοιτάξτε, εμένα δεν είναι δουλειά μου να εξετάζω το 41% ή το 28%. Αυτό εμένα το παγώ, δεν είπαν το σχολείο. Να βρούμε τους αρμόδιους για να βρούμε λύση. Η κυρία Μιχαηλίδου μας έχει απαντήσει επανειλημμένως ότι δεν επιθυμεί να μας δει. Παρ' όλα αυτά, εμείς λέμε το εξής, ότι αν δεν επιθυμεί να μας δει, καλώς δεν επιθυμεί, ας δώσει λύσεις. Ας δώσει λύσεις για να σταματήσει αυτή η αιμορραγία του προσωπικού από τον κλάδο. Για να σταματήσουμε να γινόμαστε διεθνώς ρεζίλοι φέτος, γιατί αυτό συμβαίνει. Ξέρετε ότι ήμουν στο νησί σας πριν λίγες μέρες. Αυτά που μου λέγανε οι εργαζόμενοι και αυτά που είδα εγώ στους χώρους δουλειάς δεν έχουν προηγούμενο. Όταν ζητάς από μια καμαριέρα να σου κάνει 27 δωμάτια την ημέρα, πόσο πιστεύετε ότι μπορεί να αντέξει αυτή η γυναίκα να παραμείνει στη δουλειά?
Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε ο καιρός να σοβαρευτούμε όλοι μας και να δούμε επιτέλους πώς θα βοηθήσουμε τον κλάδο που φέρνει κάθε χρόνο πακτολό κλιμάτων στη χώρα μας. Ιδάλλως, πιστέψτε με, θα είναι η τελευταία χρονιά που πάμε καλά στον κλάδο. Ο ανταγωνισμός ανεβαίνει, είμαστε πιο ακριβοί σε σχέση με πέρσι κατά 30% και δεν παρέχουμε σωστές υπηρεσίες. Πόσο πιστεύετε ότι θα μας επιλέγουν οι τουρίστες ακόμα να έρθουν στη χώρα μας? Γιατί να μην πάνε στην Τουρκία? Γιατί να μην πάνε στην Κροατία? Ελλείψεις σε εργατικά κέντρα πάνω από 80.000. Υπουργός, η οποία δεν επιθυμεί να σας δει, όπως λέτε, δυστυχώς συνθήκες δουλειάς ιδιαίτερα δύσκολες, συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία έχει η συλλογική σύμβαση εργασίας με κηρυχθεί υποχρεωτική από το ίδιο το Υπουργείο, αλλά την ίδια ώρα η ΔΥΠΑ μέσω της πλατφόρμας προωθεί, όπως λέτε, και είναι η τρίτη, τέταρτη, πέμπτη φορά, δεν ξέρω αν είναι αυτό διασταυρωμένο, ατομικές συμβάσεις εργασίας. Έτσι έχουν τα πράγματα, κύριε Χότζογλου? Δεν χρειάζεται καμία απόλυτη διασταύρωση. Εάν μπείτε σε αυτή την πλατφόρμα θα δείτε ότι γίνονται ηλεκτρονικές ουσιαστικά συνεντεύξεις μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, προκειμένου να βρουν πού συγκλίνουν και πού συμφωνούν για να πάει κάποιος για δουλειά. Δεν αναφέρεται πουθενά η κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας ξένων λογοπαλλήλων ή επισητισμού. Δεν αναφέρονται πουθενά οι θεσμικοί όροι. Και μην ξεχνάμε ότι με τον νόμο Χατζηδάκη, το 4808 του 2021, υπάρχει μέσα άρθρο που λέει ότι υπερισχύουν οι ατομικές συμβάσεις έναντι των συλλογικών. Μάλιστα. Είναι ένα πολύ δύσκολο κεφάλαιο. Δεν ξέρω πώς θα επιληθεί υπό τις παρούσες συνθήκες και όταν βρισκόμαστε πραγματικά σε μια χρονιά η οποία χρυσή κρίνεται. Αλλά εγώ την κρατάω αυτή σας την επισήμανση ως φόβο, ως ερώτημα, για πόσο ακόμα θα μας επιλέγουν, όταν η πίτα σαφέστατα είναι μεγάλη και διαμοιράζεται με γειτονικές χώρες, με άλλες συνθήκες εργασίας, και όταν εξαιτίας του φόρτου της δουλειάς η παροχή των υπηρεσιών που ζητάει ο άλλος με βάση αυτά τα οποία πληρώνει, γιατί ναι, η αλήθεια είναι υπάρχει ακρίβεια, δεν ανταποκρίνεται, έτσι δεν είναι? Αυτό αντιλαμβάνομαι ή ως μετάφραση αυτών που λέτε. Στην περιοχή σας πριν μία εβδομάδα η τιμή ενός δίκλινου δωματίου σε ένα πεντάστερο ρισόρτ ξενοδοχείο all inclusive ήταν στα 400 ευρώ την ημέρα. Μάλιστα. Για να δείξετε ενδεικτικά, το λέτε αυτό, ποια είναι η ακρίβεια. Από την άλλη, όταν υπάρχει έλλειψη προσωπικού και δεν υπάρχουν πραγματικά εκείνες οι υπηρεσίες. Αυτός είναι ο παραλληλισμός που κάνουμε. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να δαπανά ένα τόσο μεγάλο ποσό για να κάνει διακοπές στη χώρα μας και να δει την πανέμορφη Κρήτη, να δίνει 400 ευρώ την ημέρα και εμείς να μην είμαστε σε θέση να του παρέχουμε σωστές υπηρεσίες όσο αφορά την καθαριότητα του δωματίου, όσο αφορά την εξυπηρέτηση στο δείπνο ή στο γεύμα. Αντιλαμβάνεστε ότι οι άνθρωποι που έρχονται και δίνουν 400, 420, 450, 500 ευρώ την ημέρα έχουν απαιτήσεις για το διάστημα που θα κάτσουν στο ξενοδοχείο. Δεν μπορούμε να του λέμε ότι η καμαριέρα θα περάσει κάθε δεύτερη ημέρα το δωμάτιό σας. Δεν μπορούμε να του έχουμε ένα σερβιτόρα να 55 πελάτες. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα μάγειρα να μαγειρεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ και τώρα με συνθήκες καύσωνα να είναι σε απίστευτες θερμοκρασίες πάνω από τα καζάνια. Πώς θα αντέξουν αυτοί οι άνθρωποι? Μάλιστα. Απ' έξω όλα να φαίνονται καλά, αλλά δυστυχώς από τη μέσα πλευρά τα πράγματα να είναι αρκετά δύσκολα. Αυτή είναι η πραγματικότητα την οποία καταγράφατε, τουλάχιστον στον τουρισμό για αυτή την ώρα. Δεν ξέρω αν από αυτή την αναφορά σας και αυτό το ταξίδι σας αυτή τη φορά και την επίσκεψή σας στην Κρήτη καταγράφονται και άλλα πράγματα με την βοήθεια και των σωματείων των ξενοδοχοϋπαλλήλων και των εργατικών κέντρων, κύριε Χότζογλου. Εννοείται πως η βοήθεια, η συμμετοχή των πρωτοβάθμων σωματείων αλλά και η αλληλεγγύη και η στήριξη που λαμβάνουμε από τα κατατόπους εργατικά κέντρα είναι πολύ σημαντική για μας, που ουσιαστικά είναι η διασύνδεσή μας με κάθε περιοχή της χώρας, με κάθε χώρο δουλειάς. Γι' αυτό είμαστε σε καθημερινή επαφή και με τα πρωτοβάθμια σωματεία και με τους προέδρους των εργατικών κέντρων. Αυτοί είναι που ζουν την καθημερινότητα πιο πολύ από εμάς, γιατί εμείς, όπως καταλαβαίνετε, η έδρα μας είναι στην Αθήνα και όσες περιφερειακές επισκέψεις και να κάνουμε σε όλη τη χώρα. Πάντα τα προβλήματα δεν θα είναι
δεν θα τελειώνουν, δεν θα μπορούμε να τα επιλύουμε όλα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό που έχουμε πετύχει με τη βοήθεια των συναδέλφων μας, να υπάρχει αυτή η σύνδεση, αυτή η αλληλουχία, αυτή η αλληλεγγύη ανάμεσα στα συνδικαλιστικά όργανα. Από τους ελέγχους που κάνατε και αυτό που είδατε, βγαίνουν και άλλα συμπεράσματα τα οποία είναι πολύ δυσάρεστα για τους εργαζόμενους στον τουρισμό? Εγώ αυτό σας ρώτησα. Τα συμπεράσματα που βγαίνουν είναι τα ίδια σε όλη την Ελλάδα. Έντονη εργοποτική παραβατικότητα που απορρέει από τις κενές θέσεις εργασίας. Οι ξενοδόχοι προσπαθούν να βγάλουν τη δουλειά με ό,τι προσωπικό έχουν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα εξαντλητικά ωράρια, εργασία χωρίς ρεπό, καταστρατήγηση της εργατικής νομοθεσίας και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ακόμα και οι εργοδότες που οι άνθρωποι σέβονται την υπογραφή των συμφωνηθέντων, που θέλουν να είναι σωστοί επιχειρηματίες, που δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα με το να εφαρμόσουν την εργατική νομοθεσία, έρχονται σε τρομερά δύσκολη θέση γιατί δεν έχουν προσωπικό. Οι ελεκτικοί μηχανισμοί, όπως μας καταμαρτυρούν οι ίδιοι οι επιθεωρητές εργασίας, δεν επαρκούν για να κάνουν το έργο τους. Δεν μπορεί να υπάρχουν μεγάλοι τουριστικοί προορισμοί χωρίς προσωπικό στις επιθεωρήσεις εργασίας. Και το πρόβλημα το μεγάλο έχει να κάνει με αυτό που σας είπα, από εκεί ξεκινάνε όλα. Όταν υπάρχουν τέτοια κενά και η συλλογική σύμβαση εργασίας θα καταστρατηγηθεί και η εργατική νομοθεσία θα καταστρατηγηθεί και παραβατικότητα θα έχουμε, με αποτέλεσμα, προσέξτε, να έχουμε και την έκρηξη των εργατικών ατυχημάτων, τα οποία, μετά την έρευνα του ΙΝΕΓΕΣΕΕ, αποδεικνύεται ότι γίνονται μετά την παρέλαση του 8 ώρων. Εκεί που οι αντοχές πέφτουν, εκεί που η κόλαση κάνει την εμφάνισή της, έχουμε και τα εργατικά ατυχήματα. Πάντως αυτό το νούμερο, δηλαδή σε ό,τι έχει να κάνει με ελλείψεις, και είμαστε στις 12 του Ιούνιου, πάνω από 80.000 ακόμα οι ελλείψεις μέσα στο χώρο του τουρισμού, είναι πραγματικά τραγικό. Είναι. Οι ίδιοι εργοδότες δώσαν τα στοιχεία, ξεκίνησε σε ζώνη 80.000. Έχουμε και ένα κύμα παρετήσεων που παραδοσιακά συμβαίνει από αυτούς που ξεκινάνε να δουλεύουν Απρίλιο-Μάιο, αλλά δεν αντέχουν τις συνθήκες εργασίας και παρετούνται. Έχουμε προβλήματα. Όσο δεν το καταλαβαίνει αυτό τα συναρμόδια Υπουργεία Τουρισμού και Εργασίας, όσο δεν ασχολούνται με εμάς, θα δείτε ότι αυτά τα προβλήματα θα διωγγώνονται μέρα με την ημέρα. Υπήρξαν επιχειρήσεις που την περίοδο του Πάσχα, κυρίως επισκεπτικές επιχειρήσεις, εποχικές, στη Βόρεια Ελλάδα, που δεν καταφέραν να λειτουργήσουν, δεν ανοίξαν για την περίοδο του Πάσχα. Δεν αντιλαμβάνομαι πώς πιστεύουν ότι μπορεί να βγει η σεζόν χωρίς προβλήματα. Πολύ φοβάμαι ότι τις επόμενες μέρες θα γίνουμε μάρτυρες απίστευτων καταγγελιών από συναδέλφους, που επαναλαμβάνω, γιατί δεν θέλω να παρεξηγηθώ, ότι δεν είναι όλοι οι εργοδότες συμμέτοχοι ή συνένοχοι σε αυτή την εικόνα που σας περιγράφω. Καμιά φορά όταν βγαίνω στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αισθάνομαι άσχημα, γιατί ακούγομαι σαν να δυσφημώ τον κλάδο. Σαν να δυσφημώ δηλαδή τον κλάδο από τον οποίο βιοπορίζομαι τα τελευταία 27 χρόνια. Όχι, δεν είναι έτσι. Προσπαθώ να αναδεικνύσω τα προβλήματα. Είμαι περήφανος που είμαι στον κλάδο του επισκεπτισμού και του τουρισμού τόσα χρόνια και βοηθάω τη χώρα μου να αντέξει σε δύσκολες εποχές, όπως τώρα αυτές των μνημονίων. Όμως θα πρέπει κάποια στιγμή να αντιληφθούν οι υπεύθυνοι ότι πρέπει να ασχοληθούν σοβαρά και με τους εργαζόμενους. Κύριε Χοντζούγλου, σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.